Κρασάτες μπριζόλες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από το πιο βασικό υλικό που είναι η μπριζόλα μας, την οποία την έχω πάρει από τον αγαπημένο μας κρεοπόλη, τον Γιώργο τον Μπούμπα. Την έχω εδώ. Θα ανοίξω την μπριζόλα μου και πολύ απλά θα την κόψω σε 4 κομμάτια. Όπως θα δεις, είναι μεγάλη. Την μπριζόλα, τι κομμάτι έχεις πάρει? Αυτή είναι η μπριζόλα, δεν είναι το κομμάτι, έτσι ακριβώς. Έτσι λέγεται η γυναίκα που λέει πάει στο κρεοπόλι και πάντα ζητάει τι μου προτείνετε για να κάνω το φαγητό. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί εσάς. Πάντως, όταν δεν γνωρίζετε, καλό είναι πάντοτε να συμβουλεύεστε τον κρεοπόλη της γειτονιάς σας, όπως λέγεται, ή αν το αγοράζετε, για να σας πει και το χρόνο και το τι χρειάζεται. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να πούμε ότι μια ωραία μπριζόλα μπορούμε να τη βάλουμε μέσα στα κάρβουνα, αλλά μπορούμε όμως να την κάνουμε και στην κατσαρόλα και να γίνει πραγματικά πολύ μαλακή και πολύ νόστιμη. Θέλει όμως χρόνο μας, επειδή θέλει χρόνο, ακριβώς. Προς το παρόν θα την αφήσω εδώ. Θέλω να με βοηθήσεις και να μου βάλεις λίγο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα. Μάλιστα. Εγώ θα ανοίξω λίγο ένα βούτυρο λούρπακ, το οποίο θα δώσει ωραίο άρωμα. Φτάνει, είμαστε καλά και θα μου πιάσει και ένα κουτάλι το πρώτο σιρτάρι. Το πρώτο σιρτάρι. Εδώ. Δεξιά, αριστερά, όπου έχουμε και πολλά σιρτάρια. Έλα, δώσε μου κουτάλι. Να βάλω μια κουταλιά βούτυρο για να δώσει ωραίο άρωμα και γεύση στην πριζόλα μας. Έχουμε πρίκα εμείς εδώ. Και βέβαια έχουμε πρίκα. Δεν κάνουμε συχνά τα ντουλάπια, έχουμε πουγιόζα. Την έχουμε φτιάξει, την έχουμε φτιάξει. Μας έχεις φτιάξει να βάλουμε εδώ όμως τώρα με τα μπιχλιμπίδια σου. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, βάζω την πριζόλα. Εδώ. Μπουμπούνισε το, Αλέξανδρε. Το μπουμπουνίζω και θέλω να μου βάλεις κατευθείαν εσύ λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι μέχρι να βάλω τα γάντια μου και να πάω το ξύλο που έκαψα το κρέας. Όχι, εδώ βάζουμε. Διώξε την κάρτα, σας παρακαλώ. Μα διώξε την κάρτα. Παρακαλώ. Θα τη διώξουμε και θα την επαναφέρουμε μετά. Μα τώρα αλλά δεν πειράζει. Α, το ξαναβρήκα. Έτσι, βάλε αλατάκι, βάλε πιπεράκι. Πιπεράκι. Θαλατοπίπερο τη ζωή, να ξέρει είναι αυτό. Μέσα στην κατσαρόλα. Ωραία. Τέλεια. Θέλω να σου πω ότι το αλατοπίπερο της ζωής έχει γίνει και εσύ που σε βλέπουμε στο Instagram τόσο όμορφη κάθε μέρα. Υπερβολές. Από κοντά είμαι καλύτερη. Λοιπόν, όσο γυρίζω την μπριζόλα μου, να διαβάσουμε τα υλικά μας. Πάμε. Θέλουμε λοιπόν από την αργή 2 μοσχαρίσιες σπαλομπριζόλες, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα μικρό πράσο, ένα κρεμμύδι, μισό κουταλάκι πάπρικα καπνιστή, μία κουταλιά αλεύρι, 2 κουταλιές βούτυρο λούρπακ, 100 ml κόκκινο κρασί. Θέλουμε και 150 ml γλυκό κόκκινο κρασί, 400 γραμμάρια ζωμό μοσχαρίσιο, 2 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο και για τις υλικοπατάτες, θα τις δούμε και αυτές. Θέλουμε 2 γλυκοπατάτες που τις έχω κόψει σε μεγάλα κομμάτια, θα με βοηθήσει εσύ να τις κάνουμε αυτές. 2 κουταλιές βούτυρο λούρπακ, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, δενδρολίβανο θυμάρι, αλάτι και φρισκοτριμμένο πιπέρι. Έλα να δεις τώρα τι κάνουμε εδώ. Βάζουμε αλευράκι γιατί αυτό θα βοηθήσει να έρθει να δέσει η σάλτσα μας. Αυτό θα το ανακατέψουμε καλά μέχρι να χαθεί εντελώς. Θέλει να κάνει κρούστα. Δεν θα κάνει κρούστα, απλώς επειδή θα βάλουμε μέσα και το κρασί και το ζωμό, όσο βράζει το αλεύρι θα έρθει και θα βοηθήσει στο τέλος να δέσει πάρα πολύ ωραία η σάλτσα μας. Να μην το φοβηθώ, δηλαδή μην μου κάνει γρομπαλάκια. Όχι, δεν θα το φοβηθείς καθόλου. Αρκεί όμως, κοίτα, να το ανακατέψεις καλά στην αρχή μέχρι να εξαφανιστεί εντελώς. Και πάμε στις υλικοπατάτες, θα συνεχίσω με την κοτσαρόλα μου, τις οποίες θα τις φτιάξει η Ιωάννα. Καλά, τώρα μη σας τάζω, δεν έχω ξανακάνει υλικοπατάτα. Δεν είναι δύσκολο. Έχουμε ένα πυρέξ, στο οποίο θέλω να μου τις στρώσεις στη σειρά. Τέλεια. Όσο εγώ μέσα στην κατσαρόλα μου θα βάλω τα υπόλοιπα υλικά μου, που είναι το πράσο, εδώ. Δες τραγουδάκια που σου βάζω, Μια χαρά. Εδώ έχουμε και βάζουμε το κρεμμύδι μας. Και ανακατεύουμε πολύ πολύ καλά. Να μας το μωρέ λίγο να ακούμε και εμείς πιο κάτω καλά. Ή πιο κάτω, ενώ εμείς εδώ. Εμείς να ακούμε. Τέλεια. Πώς και ακούς. Όχι τώρα, τώρα ξέρω και εγώ την ίδια ακούω. Γενικώς ακούω και έντεχνο, ακούω και pop. Ακούω τα πάντα. Δεν ακούω, ξέρεις, heavy metal πολύ. Ούτε εγώ. Και όχι, θα τα βρούμε εμείς. Μια χαρά. Και εκεί. Και εκεί. Και εκεί. Μ' άρεσε αυτό. Και εμένα λοιπόν, μ' αρέσει. Κουταλιές. Βούτυρο για να δώσει ωραίο άρωμα στη λικοπατάτα. Πάμε να πούμε το φούρνο μας, τον έχουμε βάλει στους 200 βαθμούς. Θα βάλεις και αλάτι και πιπέρι και στις λικοπατάτες. Ό,τι θες. Το έχεις. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι. Μην αντιστέκεσαι. Τέλεια. Μην αντιστέκεσαι, βάλε αλατάκι. Τέλεια. Θέλεις κι άλλο. Λοιπόν, όχι, θέλω να βάλεις από πάνω τα μυρωδικά. Και θα βάλεις και λίγο λαδάκι. Δενδρολίβανο, εδώ. Τι να κάνω. Ρίγανη, θυμάρι. Θα τα στρώσω. Ναι, από πάνω, θα δώσουν άρωμα. Τέλεια, μην αντιστέκεσαι, βάλτε και αυτό.
εγώ δεν και πάμε πιστεύω. Τώρα τις να σβήσουμε γεύσεις. Με γλυκό κρασί στην κατσαρόλα μας και το κόκκινό μας το κρασί εδώ. Βλέπεις, είδα τι ωραίο που γίνεται. Μοσχοβολάει, καλώς το αγόρι. Το ρίχνω λάδι. Ρίξε λάδι. Στη φωτιά. Ρίξε λάδι στη γλυκοπατάτα. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτό το φαγητό, παιδιά. Βέβαια, αυτή η γλυκοπατάτα δεν μπορεί να είναι πιο γλυκιά από τη Ιωάννα. Το ξέρεις ότι γλυκοπατάτα έφαγα φέτος πρώτη φορά στη ζωή μου. Ναι. Ναι, δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Και σήμερα θα πας και δεύτερη. Πάω και δεύτερη. Έλα μύρισε κοντά, έλα μύρισε κοντά. Εδώ θα καταλάβεις. Μην μου κάνεις καμία. Έλα τώρα, δεν σου κάνω τίποτα. Μύρισε, κοντά. Παναγιά μου, μέθησε το κατσαρόλι μας και το κατσαρόλι αυτό το μεθυσμένο θα πάει και σε μια τυχερή φίλη. Γιατί δίνουμε κατσαρόλα και τηγανάκι. Με πολύ αγάπη, μπεφάλα, unlimited. Και είσαι και εσύ unlimited όμως. Θέλω να μου πεις και ένα stop. Θέλω stop. Ωραίο το stop. Εδώ είμαστε. Πάμε όνομα. Πέπι, παπά. Και άλλη μια τυχερή. Από Θεσσαλονίκη γράφει. Φιλιά Θεσσαλονίκη, στο Λευκό τον Πύργο. Στοπ! 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 Ρίχτο! Ντέπι Παπάζογλου. Και όμως, παιδιά, πάλι Θεσσαλονίκη γράφει. Έλα ρε, δύο Θεσσαλονίκη σήμερα. Τα τηγάνια τα ξέρουν Θεσσαλονίκη. Τέλεια τηγάνια και πραγματικά τέλειο και το κατσαρολάκι, γιατί αυτό δεν χαράζει. Χαράζεται στη μνήμη σου, σου λέει. Πάμε για τα δύο τελευταία υλικά. Έχουμε να βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μας το ζωμό που έχουμε δώσει στη συνταγή. Όλες τις συνταγές ανεβάζω στο YouTube μου, φυσικά και στο Instagram μπορείτε να τις δείτε. Τον ψιλοκομμένο μαϊντανό να δώσει άρωμα. Θα ανακατέψω και θα μου δώσει το μεγάλο καπάκι και θα αφήσουμε την κατσαρόλα μας τουλάχιστον για 1,5 με 2 ώρες να έρθει το φαγητό μας να σιγοβράσει. Δώσε καπάκι. Το δίνω. Βάλε. Και ο φούρνος μας είναι στους 200 βαθμούς και θα βάλουμε τις γλυκοπατάτες να ψηθούν. Έτσι μόνες τους, ενώ δεν θα τους σκεπάσεις. Μπορείς μια παρέα κάτι. Μπορείς να. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Όχι. Έλα να κάτσουμε παρέα. Θες να κάτσουμε παρεούλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο, το έχουμε εδώ. Έχω σερβίρει και σε πιάτο. Θα δοκιμάσεις.